Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο επίκεντρο εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση για όλη την κεντρική Μακεδονία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν έναν, για να μην πω τον μεγαλύτερο, τέλος πάντων, έναν από τους πιο τουριστικούς νομούς της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάω για τον νομό Χαλκιδικής. Ένας εξαιρετικός νομός που οι περισσότεροι τουλάχιστον που ζουν στην Θεσσαλονίκη τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι ίσως ο πιο κοντινός και ο πιο προσφυλής προορισμός κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένας νομός, κυρίες και κύριοι, που εκτός από τουριστικό προϊόν, το οποίο το γνωρίζουμε, φημίζεται για την ιστορία της, φημίζεται για τις παραλίες, δεν το συζητάμε, για τον ορεινό της όγκο και κυρίως για τον αγροτικό, μάλλον για τον πρωτογενή της τομέα με εξαιρετικά προϊόντα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον που έχετε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο νομό πιστεύω ότι θα συμφωνείτε με αυτά που μόλις είπα. Θα δούμε όμως και άλλα θέματα που τρέχουν, κυρίες και κύριοι, θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι η οδοποιία, διότι εκτός μόνο το τουριστικό προϊόν υπάρχουν και άνθρωποι, 120-130.000 άνθρωποι που μένουν στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά βέβαια, κυρίες και κύριοι, εν μέσω COVID, ο οποίος COVID πήγε πίσω, τα έχετε ακούσει βεβαίως πολλές φορές από την εκπομπή μας, από αυτοδιοικητικούς και όχι μόνο, πήγε πολύ καιρό πίσω κάποια πράγματα που ήταν να γίνουν και ήταν ίσως απαραίτητα. Με τον καθήλυνα αρμόδιο θα μιλήσουμε σήμερα για τον νομό Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Γιώργο, ο οποίος είναι στο στούντιο μαζί μου. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου, να είστε καλά. Εκ των προτέρων είμαι υπόχρεος, διότι γνωρίζω τον φόρτο που έχετε και μιλώντας με συναδέλφους σας στους άλλους νομούς της περιφέρειας, τους πήγαν πίσω πολλά πράγματα με τον COVID. Εσείς, ως νομός Χαλκιδικής, είπαμε ένας από τους τουριστικότερους νομούς της περιφέρειας, πήγατε πίσω, τα καταφέρατε, τα καταφέρνετε με όλο αυτό που έχει βρει όλη την Ιφίλιο και την Ελλάδα φυσικά. Ναι, νομίζω ότι καταρχήν ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Και για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε κάθε φορά να απευθυνθώ στον κόσμο της Χαλκιδικής, στους συντοπίτες μου και βεβαίως γιατί χαίρομαι. Και τους χιλιάδες επισκέπτες έχετε πολλούς. Ναι, σωστό είναι. Έχετε πολλούς επισκέπτες. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρω, αν θέλετε, αυτό το οποίο ως έργο έχει κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Πίσω από εμάς βρίσκεται μια πολύ μεγάλη περιφέρεια αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας, ένας καλός περιφερειάρχης, πολύ καλός θα έλεγα, ο Απόστολος Τζικώστας, και βεβαίως η στήριξη προς τον νομό Χαλκιδικής είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη, θα πω, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί ο νομός Χαλκιδικής όντως ήταν ένας από τους νομούς που αντιμετώπισε τεράστιο θέμα, ιδίως κατά τη χρονιά του 2020. Πήγαμε πολύ πίσω. Έτσι, αυτό που... Επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τον τουρισμό βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη ξεκρέμαστες, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε καν στα στοιχειώδη. Βρέθηκαν εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον άνθρωποι χωρίς δουλειά, γιατί γνωρίζουμε πως η Χαλκιδική έχει έναν σοβαρό πρωτογενή τομέα. Έχει. Πάνω από 35% περίπου ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο νομού Χαλκιδικής, αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, περίπου το ίδιο, 35-37-33% ανάλογα με τη χρονιά, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Είναι οι δύο πυλώνες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ανάπτυξης του νομού μας. Σωστά. Άρα αυτοί οι δύο πηγαίνουν παρέα και μαζί και πλήττονται το ίδιο. Ο COVID έπληξε μεν τον τουρισμό, όπως είπα, και τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται στο τουριστικό τομέα. Έπληξε όμως και την πρωτογενή παραγωγή, καθότι τα προϊόντα δεν μπορούσαν να διατεθούν. Μάλιστα, σωστά, σωστά. Άρα είχαμε πρόβλημα και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Νομίζω ότι τα καταφέραμε όμως. Τα καταφέραμε με τη στήριξη κυρίως της κυβέρνησης, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Υπάρχουν και καλά από τις κυβερνήσεις. Θα ήθελα. Η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έβαλε πλάτη τα δύο τελευταία χρόνια και σταθήκαν στα πόδια τους οι επιχειρηματίες, όχι νομίζω του νομού μονάχα, αλλά και όλης της χώρας. Θα ήθελα να σταθώ όμως, κύριε την Περιφερειάρχα, κάπου εδώ, γιατί είπατε πριν να λέμε τα καλά. Έτσι, ναι, οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο να λένε τα άσχημα. Βεβαίως. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έβαλε πλάτη σε κάποιες επιχειρήσεις με ένα αξιοπρεπές ποσό που δόθηκε. Θα μου πείτε, δεν το πήραν όλοι. Υπήρξαν γρίνιες, υπήρχαν παράπονα. Δυστυχώς όμως, μακάρι να είχαμε 20 πλοία
τάνκερ με λεφτά μέσα και να μοιράζουμε σε όλους. Το θέμα ήταν δύσκολο. Πρέπει να το πούμε αυτό για την περιφέρεια, γιατί έβαλε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί έβαλε πλάτη, κύριε Περιφερειάρχα, και τα καλά να τα λέμε. Εκεί θα κλείναμε επομένως το κομμάτι αυτό των χρηματοδοτήσεων. Ότι το πρόγραμμα διέξοδος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, σε επίπεδο περιφερειών, ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο βοήθησε χιλιάδες επιχειρήσεις. Περίπου το 67%, 65-67% λίγο παραπάνω αυτών που συμμετείχαν με αιτήσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν και μάλιστα με καλά ποσά, και ήταν, αν θέλετε, η αιτία που αντέξαμε την κρίση, τη διετή κρίση, η οποία μέχρι και σήμερα μας ταλαιπωρεί. Ήταν μια ανάσα οικονομική. Δεν ξέρω, στήριξη. Στήριξη. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει από τώρα και μετά. Σημασία έχει ότι το 2021 δεν ήταν 2020. Σωστή. Για τη Χαλκιδική, από τις 15 περίπου Ιουνίου και μετά, οι τουριστικές επιχειρήσεις βρέθηκαν σε ένα άλλο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο καθημερινά και μέρα με τη μέρα για το 15ήμερο εκείνο, από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις αρχές Ιουλίου, άλλαζε μορφή, βαίνοντας συνεχώς αυξητικά, και φτάσαμε να έχουμε έναν Ιούλιο και κυρίως έναν Αύγουστο, ο οποίος θύμιζε εποχές 19 και ίσως καλύτερες από το 19. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δεν πήγαν καλά. Πήγαν πολύ καλά, αρκετά, συγκριτικά και για την χρονιά που με τις καταστάσεις που επικρατούσαν. Έτσι ακριβώς. COVID στη Χαλκιδική. Θα πω ότι δεν μας άφησαν επηρέαστος. Σε έναν νομό ο οποίος δέχτηκε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκείνο το δίμηνο-τρίμηνο, άντεξε. Οι υπηρεσίες υγειονομικές του νομού άντεξαν. Και το νοσοκομείο, το οποίο στηρίχθηκε και στηρίχθηκε πάρα πολύ, θα πω εγώ, και σε επίπεδο κρατικό αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό, μόνο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής διέθεσε πάνω από 200-220.000 ευρώ στηρίζοντας το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ήδη τρέχουμε ένα μικρότερο πρόγραμμα από αυτό που κάναμε το 2020, με 70.000 ευρώ περίπου, όπου εξοπλισμός τεχνολογικός και όχι μονάχα θα πάει στην παλιά παθολογική κλινική για να την κάνει μια καινούρια κλινική, θα πω εγώ. Άρα βλέπουμε ότι δεν έμεινε αμέτωχη η αυτοδιοίκηση απέναντι στο κακό που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έβαλε τη δική της πλάτη, στήριξε οικονομικά και είδε από κοντά το πρόβλημα, έσκυψε από κοντά μάλλον πάνω στο πρόβλημα το οποίο δημιουργούσε ο COVID σε επίπεδο νομού. Αν δεν επεξήλθε πάντως στο νοσοκομείο, θα πρέπει να πούμε αυτό, κύριε την Περιφερειακή, και κυρίως να σεβαστούμε και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Το ανθρώπινο δυναμικό γενικότερα, διοικητικό προσωπικό. Δούλεψαν παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και μετά θα ήθελα να πω πως έγιναν τεράστιες προσπάθειες για να σταθούμε στα πόδια μας και να φτάσουμε μέχρι εδώ που είμαστε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα βεβαίως και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό πολλές φορές έκανε έκκληση προς τους συντοπίτες μου. Είμαστε ένας από τους νομούς που έχουμε χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Το επόμενο ερώτημά μου, ούτε 50%. 50%. Κάτι πάνω το 50%. 51% κάπου εκεί, 51% με τα τελευταία στοιχεία. Άμα θέλουμε, πολύ χαμηλό, κύριε την Περιφερειακή. Άμα θέλουμε, πολύ χαμηλό είναι. Άμα θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής την οποία έχουμε, θα πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε στο πλευρό των επιστημόνων. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να κρίνει ποιος είναι, τι θα πει, τι θα κάνει. Σε όλες τις περιπτώσεις ακούμε πάντα αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν. Εγώ είμαι σχετικός με οικονομικά, είμαι φοριακός. Θα έχω γνώση για τις φορολογικές δηλώσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με τα οικονομικά. Ο μηχανικός για το πώς γίνεται ένα σπίτι, ο δικηγόρος για το πώς μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο να σταθούμε εξοπλισμός, ο γιατρός είναι σχετικός με την υγεία και μπορεί να μας δώσει αυτό το οποίο θα μας σώσει στο μέλλον από το κακό το οποίο μας βρήκε. Συνεπώς, ας σταθούμε στον πλευρό αυτών των ανθρώπων, να ακούσουμε τις γνώμες και τις απόψεις τους, οι οποίες από ό,τι είδα είναι κοινές. Καθομολογία σε όλο τον κόσμο. Παγκοσμίως. Είναι κοινές. Βεβαίως θα υπάρξουν και φωνές οι οποίες θα διαφοροποιούνται. Αρκεί αυτές να είναι εμπεριστατωμένες και να προέρχονται από τον επιστημονικό κόσμο. Εγώ έτσι λέω. Μέχρι στιγμής δεν είδα κάτι τέτοιο ιδιαίτερο. Άρα έφτασαμε σε ένα σημείο πλέον όπου για να έχουμε μια κανονικότητα στη ζωή μας θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Και μιλάμε για τον νομό Χαλκιδικής, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, εσείς ως αντιπεριφέρεια κάνατε κάτι
για το 51% των ανθρώπων που είναι ανεμβολιαστοί, το 49% τέλος πάντων που είναι ανεμβολιαστοί, να τους πείσετε, παρά το ότι δεν είστε υγειονομικός, δεν είστε γιατρός, έτσι, αλλά ως θεσμός εννοώ, να πάτε ρε παιδιά να εμβολιαστείτε, γιατί αύριο μεθαύριο, το καλοκαίρι θα έρθει, ο τουρίστας θα έρθει, φαντάζεστε το προσωπικό του ξενοδοχείου, ενώ είμαστε εμβολιασμένοι, το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι εμβολίαστο. Άρα λοιπόν δωρονάδωρον. Έχετε σκεφτεί κάτι τέτοιο? Πέρα εσείς από τις δημόσιες θέσεις μας, τις οποίες κατά κόρον τις έχουμε μεταφέρει προς, προς τους χαλκιδικιώτες, είτε μέσα από εκπομπές από τη δική σας, είτε μέσα από τα ραδιόφωνα, ή οπουδήποτε και αν βρεθούμε, γιατί συμμετέχουμε και σε εκδηλώσεις, παίρνουμε το λόγο, δίνουμε το μήνυμα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε στον καθένα. Ξεχωριστά δεν μπορούμε να απευθυνθούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Το αντιλαμβάνουμε. Αντιλαμβάνουμε. Εκτός αυτού, η Χαλκιδική δεν είναι ο νομός ο οποίος έχει μέσα ενημέρωσης πολύ μεγάλα για να μπορούμε πλέον μέσα από αυτά να απευθυνόμαστε στους χαλκιδικιώτες. Το κάνουμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία όμως. Και δεν το κάνουμε απλά για να το κάνουμε. Το πιστεύουμε, το ζούμε. Ξέρουμε ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δίνουν βαρύτητα στα λόγια μας. Και αυτό είναι μια υποχρέωση που θα πρέπει συνεχώς να την ανανεώνουμε και να δίνουμε στον κόσμο την ευκαιρία και να μας ακούσει, πολύ δε περισσότερο να ακολουθήσει παράδειγμα, αν θέλετε, όλων ημών, οι οποίοι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, θέλω να πιστεύουμε ότι με τη συμπεριφορά μας δείξαμε πως στεκόμαστε, όπως είπα, κοντά στην επιστήμη. Σωστά αυτά. Κύριε Περιφερειακά, πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγο καιρό, ολοκληρώθηκε η φιλοξένεια. Σας βάζω γρήγορα τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά που θέλω να σας ρωτήσω και θα προλάβουμε. Ολοκληρώθηκε η φιλοξένεια. Συμμετείχατε ως Περιφέρεια και Κέντρο Μακεδονίας και ως Χαλκιδική. Γιατί νομίζω κάναμε και κάποιο ρεπορτάζ εκεί. Συμμετείχατε λοιπόν. Τι ήθελε ο κόσμος, τι ήθελε να μάθει εκεί από τους συνεργάτες και από εσάς ίσως, γιατί είδα ότι ήσασταν και εσείς στο περίπτερο αρκετή ώρα. Τι ήθελε ο κόσμος που ερχόταν εκεί να μάθει για την Χαλκιδική ή από την Χαλκιδική, αν βλέπετε αισιόδοξα τα μηνύματα, και αμέσως μετά, αν την περίοδο αυτή που έρχεται το χειμώνα, γιατί των φρονίμων τα παιδιά, το γνωρίζετε, την λαϊκή ρίση, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, αν θα πάτε σε κάποιες εκθέσεις, να προβάλλετε το προϊόν σας, είτε είναι τουρισμός, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είτε ιστορία, εσείς ξέρετε, σε χώρες εκτός Ελλάδος. Ο τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής, κύριε Παπαδόπουλο, ξέρετε ότι έχει πλέον μια δεκατριετή, αν δεν κάνω λάθος, παρουσία. Ήσασταν, αν θυμάμαι καλά, και βοηθήσαμε από τους πρώτους που οργανώσατε ένα τέτοιο οργανισμό. Ναι, από τους πρώτους, όντως. Επί νομαρχικής αυτοδιοίκησης ακόμη. Εμείς το παραλάβαμε το 2011, όπου του δώσαμε και μια διαφορετική διάσταση. Τον κάναμε λίγο πιο επαγγελματικό, άμα θέλετε. Με περισσότερο προσωπικό, έχει διαθέτει πλέον 4-5 συνεργάτες στο κομμάτι του τουρισμού, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αξίζει αυτά τα παιδιά να τα δίνουμε συγχαρητήρια για να μπορούν να συνεχίζουν το έργο το οποίο επιτελούν. Και θα πω ότι είναι ίσως ο μοναδικός τουριστικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος έχει αυτή την πετυχημένη πορεία. Βέβαια, στηρίχθηκε πολύ από όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτόν, και από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχει με ένα κεφάλαιο της τάξης των 100.000 ευρώ ετησίως. Είναι πολλά λεφτά. Άρα 250 βάζει Περιφερειακή Ενότητα. Σύνολο 350. Και τα υπόλοιπα, μέχρι τα 450 περίπου, τα βάζουν οι υπόλοιποι φορείς. Η Ένωση Ξενοδόχων, τα κάμπινγκ, το επιμελητήριο και τα νοικιά ζώνα δωμάτια, αν θυμάμαι καλά. Άρα γίνεται. Η άμεσα εμπλεκόμενη με τον τουρισμό. Ναι, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά κατά την άποψη δική μου, και αυτό αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα. Και από το επίπεδο που έχουμε φτάσει σε επίπεδο νομού τουριστικής προβολής, κυρίως όμως από το γεγονός ότι η Χαλκιδική πλέον είναι μέσα στην πρώτη 30 τετράδα σε επίπεδο χώρας, είναι ένας από τους τουριστικότερους δηλαδή νομούς, η ποιότητα των τουριστών δεν έχει καμία σχέση με αυτή της πρώτη 15 ετίας, θα πω εγώ. Πλέον έχουν ξαναγυρίσει οι Βόρειοι, και όταν λέμε Βόρειοι εννοούμε σκανδιναβικές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Δανία, Ολλανδία κτλ. Συν το γεγονός ότι τώρα πια και οι δικοί μας συμπολίτες έγιναν πολύ πιο όριμοι, απευθύνονται στο κοινό των Βορείων, όπως λέμε, με μεγαλύτερη άνεση, γνωρίζοντας πλέον το τι ζητάνε και αυτοί οι άνθρωποι, και δεν θεωρούμαστε μια χώρα η οποία απευθύνεται μόνο στα βαλκανικά, στα πω έτσι εντός εισαγωγικών, γούστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Βαλκάνοι, οι οποίοι στήριξαν κατά κόρο τα τελευταία δύο χρόνια, δεν τους χρειαζόμαστε ή δεν μας είναι απαραίτητοι για τη συνέχεια. Υπάρχουν και πολλά φτηνά καταλήμματα, όταν λέω φτηνά εννοώ στην τιμή την οποία προσφέρουν,
τα οποία κατακόρουν οι συγκεκριμένοι πελάτες, ας το πω έτσι. Τα προτιμούν. Αναζητούν και προτιμούν. Άρα είναι, παρουσιάζουμε μια πολυσυλλεκτικότητα, ας το πω, σε επίπεδο τουριστών. Mm-hmm. Κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και μια κλιμακωτή, αν θέλετε, κατανομή στα καταλήμματα. Μπορείς να βρεις δηλαδή από πολύ φτηνά έως και πάρα πολύ ακριβά. Απευθυνόμαστε σε όλα τα γούστα. Ο νομός είναι ένας εξαιρετικός νομός. Το Σαντι Χατζηγιάννη δεν έχει, δεν το πατυχαίω εγώ πριν από 10 χρόνια, το 2011, από τότε πήγε. Και καθημερινά αποδεικνύεται. Ναι, η συμμετοχή μας. Πετυχημένο σλόγγαν αυτό, θα πρέπει να το πούμε. Και τραγούδια βγήκαν. Πετυχημένο σλόγγαν. Αν αναζητήσετε το 11 τη δηλώση, τότε θα δείτε. Ήταν σε μια συνέντευξη τύπου που κάναμε στον τουριστικό οργανισμό στην έκθεση. Στην Αθήνα, Νοέμβριο πάλι. Όχι, εδώ. Στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, βεβαίως και θα συμμετέχουμε στις εκθέσεις τουρισμού. Παρόλο που η έκθεση στην Αγγλία που έγινε, στο Λονδίνο που πήγε ο τουριστικός οργανισμός, δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις εκθέσεις των προηγούμενων ετών και σε συμμετοχή, αν θέλετε, και γενικότερα σε παρουσία κόσμου. Συνεπώς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ακόμα και φέτος. Πιστεύω όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Αντιπεριφερειακά, τι ζητάνε περισσότερο από τον νομό Χαλκιδικής, λέτε? Τι πιστεύετε? Το βασικό προϊόν. Σίγουρα μιλήσατε με κάποιους ανθρώπους. Το βασικό προϊόν που πουλάει, ας το πω έτσι, ο νομός, σαφέστατα είναι ήλιος θάλασσα. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Όμως ήδη ξεκινήσαμε μια διαδικασία και σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει 12ετής προορισμός πλέον η Περιφέρεια. 12ετής, 12μηνος. Είναι 12μηνος. Προορισμός η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κάτι το οποίο τι θα πρέπει να προσθέσουμε στον ήλιο θάλασσα για να τα καταφέρουμε? Έχουμε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο το χειμώνα δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε όλους αυτούς οι οποίοι θα προτιμήσουν τον νομό μας να περάσουν όμορφες μέρες. Είναι οικογενειακό το περιβάλλον το οποίο απευθύνονται. Έχουμε εξαιρετικά καταλήμματα και όχι μονάχα στην παραλία, αλλά και στον ορεινό όγκο και του Χολομόντα και των άλλων βουνών μας. Συνεπώς, μπορεί να βρει ο καθένας από τη γαστρονομία μέχρι τις φυσικές διαδρομές και μέχρι το χειμερινό τουρισμό, οτιδήποτε τραβάει η ψυχή του. Mm-hmm. Είναι ένας επομένως προορισμός η Χαλκιδική, ο οποίος απευθύνεται σε όλους και για όλα τα γούστα. Πιστεύετε ότι η ιστορία μπορεί να προσελκύσει, η ιστορία του τόπου σας μπορεί να προσελκύσει άλλου είδους τουρίστες, δηλαδή από ενδιαφέροντα ίσως για το τι ήταν η Χαλκιδική, ποιος ήταν ο Αριστοτέλης ίσως, ποιο είναι το σπήλαιο των Πετραλώνων, μην το ξεχνάω. Από ό,τι θυμάμαι, η αρχαία Όλυνθος που ήταν ένα σημείο να φοράς. Τουρισμός και πολιτισμός πάνε χέρι-χέρι αποδεδειγμένα. Mm. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Ελλάδα γενικότερα και όχι μονάχα η Χαλκιδική θα μπορούσε αξιοποιώντας την ιστορία της, τον πολιτισμό της, τα γράμματά της, να αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για όλο τον κόσμο και ίσως θα αποτελούσε και την κύρια πηγή εσόδων της, θα πω εγώ, για τους κατοίκους της περιοχής μας. Φανταστείτε Κεντρική Μακεδονία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επειδή απευθυνόμαστε σε όλη την Μακεδονία. Εδώ, Βεργίνα, Δίον, αυτά που είπα πριν, Όλυμπος. Δηλαδή από πού να αρχίζει και πού να τελειώσει. Αφίπολη και πάει λέγοντας. Λευκός Πύργος, λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Κάστρα. Αγιονόρος. Αγιονόρος, ναι. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσαμε θα μπορούσαμε ώρα δηλαδή να μιλάμε για όλα αυτά τα οποία μπορεί να δει κάποιο. Πλην όμως γνωρίζουμε οι πάντες ότι η μονοκαλλιέργεια ποτέ δεν είναι καλό. Άρα σε ένα οποιοδήποτε κράχ, σαν αυτό που ζήσαμε COVID το δίχρονο το τελευταίο, θα έφερνε την καταστροφή, αν θέλετε, σε επίπεδο χώρας. Άρα δεν μπορούμε να πάμε να έχουμε τον τουρισμό, πρέπει να δούμε πρωτογενή παραγωγή, πρέπει να δούμε κάθε είδους παροχή υπηρεσίας που θα μπορούσε να προσφέρει στο εισόδημα των χαλκιδικιωτών και αυτό κάνουμε. Θέλω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να διακόψουμε κάπου εδώ και θέλω αμέσως μετά να πάμε και λίγο στην σωστά αυτά που λέτε, δεν αμφισβητώ. Να πάμε και λίγο στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των επισκεπτών. Των επισκεπτών, με συγχωρείτε, αύριο μεθαύριο. Ενώ του καλοκαιρινού μήνε. Έργα, λιμένες, γιατί έχετε θέματα. Δρόμοι, το κυριότερο. εκείνη η Κασάνδρα την που έγινε ένα εξαιρετικό δρόμο από την περιφέρεια. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πάλι εκεί στι τουριστικέ περιοχέ του νομού, κάτω, που το ξέρουν όλοι οι Θεσσαλονικοί κυρίω. Εκεί ζορίζονται τα πράγματα. Έχω ακούσει, διάβασα ένα δελτίο τύπου τη προάλλη δικό σα τη περιφέρεια, ότι γίνονται κάποια έργα κλπ. Κάποιοι κόμβοι. Θα ήθελα όμω να μου τα πείτε όμως μετά το διάλειμμα αυτά. Τα πάντα. Και περισσότερο για του ανθρώπου που έρχονται και όχι για εσά, επειδή ξέρετε και άλλου δρόμου. Συνέχιση. Κυρίε και κύριοι, επιστρέφουμε σε πολύ λεπτά, σε 4 περίπου λεπτά.
με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, να δούμε κάποιες τουριστικές, κάποιες μάλλον παρεμβάσεις, να το πω έτσι, σε τουριστικές περιοχές του νομού. Όχι μόνο για τους ξένους τουρίστες, αλλά και για τους Έλληνες οι οποίοι είναι πολυπληθείς στο συγκεκριμένο νομό, κυρίως τους θερινούς μήνες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Σύνδεση, πολύ σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Σήμερα μιλάμε για τον νομό Χαλκιδικής, απόψινός εκλεκτός προσκεκλημένος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κύριος Ιωάννης Γιώργος, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Κύριε Περιφερειάρχα, μείναμε πριν από λίγο το τι γίνεται με τον τουρισμό, πώς τα καταφέρατε με τον COVID. Τέλος πάντων, από ό,τι ακούγεται, καλά τα πήγατε. Να πάμε όμως σε κάποια άλλα θέματα που αφορούν και τον γηγενή πληθυσμό. Έχετε 130.000 ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν στα χωράφια τους, πηγαίνουν στις δουλειές τους, στα σπίτια τους κτλ. Είδα, ένα είναι αυτό, το ένα κομμάτι είναι αυτό, θα το βάλω όλο μαζί συλλογικά σε έργα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι, διάβασα τις προάλλες ένα δελτίο τύπου από την περιφέρειά σας, αντιπεριφέρειά σας, για κάποιες τουριστικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Κυρίως στην Κασάνδρα αναφέρομαι, όχι ότι οι άλλες δεν είναι, να μην παρεξηγηθούμε και με τους συμπολίτες σας. Στην περιοχή συγκεκριμένα της Χανιώτης και της Καλάνδρας. Και επειδή έχει παρατηρηθεί, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές και το κάναμε και ρεπορτάζ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, μποτιλιάρισμα έντονο και κυρίως επικίνδυνο. Να αρχίσουμε μάλλον το επικίνδυνο πρώτα και μετά το μποτιλιάρισμα. Δεν μας νοιάζει τόσο πολύ, αλλά αν κινδυνεύουν άνθρωποι. Εκεί γίνονται, από ό,τι διάβασα, κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θέλω να μου εξηγήσετε. Θέλω να αρχίσουμε λίγο με την οδοποιία, τι γίνεται. Και με την αγροτική, αλλά και σε άλλους δρόμους κεντρικούς, με κάποιες παρεμβάσεις που ίσως έχουν γίνει και αν θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι. Είχα πει πως στόχος είναι η Χαλκιδική την τελευταία διετία που μας πέρασε, αλλά σε ένα χρόνο ακόμα, για την τριετία δηλαδή που διάγουμε, να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες του νομού, αλλά και στους επισκέπτες του νομού, αν μη τι άλλο, να οδηγούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να έχουν ένα καλό, αν θέλετε, οδικό δίκτυο, τέτοιο μάλλον, που να τους δίνει τη δυνατότητα που να τους δίνει τη δυνατότητα να φτάνουν από τη μία άκρη του νομού στην άλλη, γιατί ξέρετε ότι το οδικό κύκλωμα της Χαλκιδικής είναι το μεγαλύτερο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, βεβαίως, σε επίπεδο χιλιόμετρων εννοώ. Δηλαδή, επειδή έχουμε τα κυκλώματα των δύο ποδιών συν μέχρι την Ουρανούπολη, το Αγίου Όρος, σαφέστατα είναι ένας νομός ο οποίος θέλει και χρόνο για να τον δεις, και πολύ περισσότερο θα πρέπει να έχεις ιδιαίτερη προσοχή, καθότι είναι να τεράστια τα δεις, κίνηση. Να τα δεις με ασφάλεια. Τεράστια κίνηση, η οποία υπάρχει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνεπώς κάναμε ό,τι ήταν εφικτό και πάνω από αυτό, ώστε να δώσουμε ασφάλεια στους οδηγούς οι οποίοι περιέρχονται τον νομό, και νομίζω ότι τα καταφέρουμε σε έναν πολύ καλό βαθμό. Εκατομμύρια ευρώ πέσανε τα τελευταία 3 χρόνια σε ασφαλτοστρώσεις, σε καθαριότητα δρόμων, σε καθαριότητα πρανών, σε κοπές χόρτων, σε διαγραμμίσεις, σε αλλαγές κυκλειδωμάτων. Τελευταία το ζούμε αυτό στον κεντρικό άξονα από Θεσσαλονίκη προς Μουδανιά. Το ζούμε σε όλη την περιοχή της Ιθονίας, όπου αυτό το χρονικό διάστημα κινούμαστε εμείς ως περιφερειακή ενότητα. Η κεντρική που κουμού έχει το έργο των Μουδανιών. Της Μουδανίων μάλλον. Και αυτό θα συνεχιστεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και το καλοκαίρι. Ήδη φέραμε το νομό σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο, θα πω εγώ. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι κάτοικοι του νομού, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι περιέρχονται ως επισκέπτες στο νομό συχνά πυκνά, κυρίως η Θεσσαλονικής. Και βεβαίως είναι κοινή αντίληψη όλων όσων είχαν μια εικόνα του νομού πριν από 10 χρόνια και αυτοί που έχουν σήμερα. Δεν έγινε άκοπα αυτό. Χρειάστηκε κόπος και πολλά χρήματα και ευχαριστούμε τους πάντες οι οποίοι βάζουν την πλάτη τους ώστε να σταθεί οικονομικά, από τον Περιφερειάρχη μέχρι και τα Υπουργεία, τα οποία μας χρηματοδοτούν σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τον νομό μας. Κάνουμε επομένως ένα σημαντικό έργο το οποίο σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε. Παραδόθηκαν έργα, αν θέλετε, τα οποία είναι σημαντικού ενδιαφέροντος, επιτέλους θα πω εγώ, και το λέω εγώ αυτό. Ο δρόμος Ριζά Πλατανοχώρη που βγάζει από την Αφάνεια, βγάζει μια περιοχή η οποία διάγει δύσκολα
το χειμώνα, αλλά όχι ότι το καλοκαίρι πηγαίνουμε και πολύ καλύτερα, αυτή των ζερβοχωρίων, αναπτύσσονται άλλου είδους δυνατότητες αξιοποίησης του οδικού κυκλώματος πλέον με το καινούργιο κομμάτι, με τον καινούργιο δρόμο που θα δώσουμε μάλλον στην κυκλοφορία. Και θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι η αρχή μονάχα για εκείνη την περιοχή. Σκοπεύουμε να παρέμβουμε στην έξοδο προς Απολωνία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Που οδηγεί στην Εγνατία, εννοείται. Που οδηγεί, ναι, στην Εγνατία. Στην Εγνατία, ναι. Και στην παλιά Εθνική. Ναι. Θεσσαλονίκης Καβάλας. Σε συνδυασμό πάντα και σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, γιατί δεν φτάνει μόνο εμείς να παρεμβαίνουμε από τη δική μας πλευρά. Θα πρέπει το ίδιο να γίνει και από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθότι οι νομοί μας συγγενεύουν, θα πω εγώ. Και άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμό δράσεων και ενεργειών για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο προς χρήση. Πέραν αυτού, είναι το μεγάλος άξονας ο οποίος δουλεύεται τώρα, το Θεσσαλονίκη Θέρμη Γαλάτιστα. Ένα κομμάτι έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Το υπόλοιπο που αφορά την περιοχή από τη Θέρμη μέχρι και τα Βασιλικά, μέχρι την Αγία Αναστασία μάλλον, επίσης δουλεύουν τα μηχανήματα, όποιος καθημερινά πηγαίνει έρχεται το βλέπει. Και θέλουμε να πιστεύουμε πως... Ότι υπάρχει, κυρία την Περιφέρεια, μια εξέλιξη στο έργο της, στη Γαλάτιστα δηλαδή. Βλέπω ότι δουλεύουν τα συνεργεία αρκετά ικανοποιητικά. Αρκετά. Εγώ επειδή είμαι συχνά πυκνά στη Θεσσαλονίκη και το παρακολουθώ. Ναι. Άρα ένα έργο της Εγνατίας οδού μεν, πηγαίνει όμως με πίεση όλων των παραγόντων σε επίπεδο νομού, θα πω εγώ και όχι μόνο, και βεβαίως κυρίως του Περιφερειακού Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ενδιαφέρεται για να πάει μπροστά ο τόπος. Ένα άλλο μεγάλο έργο, όπως είπα, ήταν αυτό. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα κυκλώματα της Βόρειας Χαλκιδικής δέχτηκαν ιδιαίτερα μεγάλες παρεμβάσεις. Χιλιόμετρα ασφαλτοτάπητα παλαιού άλλαξαν και μπήκε καινούργιο ασφαλτοτάπητας, με αποτέλεσμα να γίνει ασφαλής ο δρόμος που οδηγεί προς την Ουρανούπολη, όχι μονάχα ο πολυγύρω Ουρανούπολη, αλλά θα περάσουμε και το κύκλωμα της Αρναίας, προς Στρατόνη δηλαδή και Ιερισσό. Στοχεύουμε να... Εκεί ήταν παρατημένα, θα πρέπει να πούμε, κύριε την Περιφερειάρχα. Σωστό είναι αυτό. Ήταν παρατημένα. Διατέθηκαν αρκετά εκατομμύρια, πιστέψτε με, στους καθαρισμούς των δρόμων, οι οποίοι λόγω οικονομικής αδυναμίας για πολλά χρόνια, εγώ θα πω μπορεί να ήταν και από το 2000, δεν είχε δοθεί δυνατότητα του καθαρισμού των δρόμων, είχαν φτάσει τα δέντρα να είναι στη μέση του δρόμου. Το μισό ρεύμα κλείνανε. Το μισό ρεύμα. Συνεπώς γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία θα έχει αντίκρισμα και αποτέλεσμα και θα το δούμε επίσης το Μάιο μήνα, όταν ο νομός πλέον θα είναι έτοιμος για να υποδειχθεί στην καινούργια καλοκαιρινή σεζόν όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν το νομό μας. Πείτε μου λίγο για τους δύο κόμβους που διάβασα και δεν κατάλαβα και πολλά τι είναι. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Σε επίπεδο Κασάνδρας επομένως, πέρα των παρεμβάσεων που έγιναν, διαγραμμίστηκε όλο το πόδι μέσα στον Σεπτέμβριο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο μήνα, μέσα στο καλοκαίρι νομίζω. Πριν από τον Αύγουστο ήταν. Όλο το πόδι της Κασάνδρας, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι μπαίνει σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πια, καθότι και ο ασφαλτοτάπητας στα περισσότερα σημεία του έχει αλλαχθεί. Περίπου το 60% του ασφαλτοτάπητα του κυκλώματος της Κασάνδρας είναι καινούριο, έχει αλλάξει. Δεν υπάρχουν πια οι τρύπες οι οποίες υπήρχαν. Ο πιο τουριστικός δήμος της περιφέρειας είναι, όπως το λέμε και αυτό. Βεβαίως. Και με τη μεγαλύτερη κίνηση. Ναι. Χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε Παρασκευή μπαίνουν σε επίπεδο Δήμου και χιλιάδες και πολλά ξενοδοχεία και μονάδες εξαιρετικές. Έτσι ακριβώς. Άρα επομένως τώρα πηγαίνουμε σε σημειακές παρεμβάσεις όπως αυτές του κόμβου της Χανιώτης. Ένας κόμβος ο οποίος δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα. Άρα ένα roundabout το οποίο θα κατασκευαστεί εκεί. Ορίστε. Και επικίνδυνος μπορώ να πω. Επικίνδυνο. Που θα κατασκευαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα το πάνω από 350.000. Η επιθυμία δικιά μας είναι να το προλάβουμε. Δεν είμαστε ακόμη στα τέφη δημοπράτησης, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πιθανόν κενά. Πιθανόν κενά. Άρα ένα σημαντικό έργο το οποίο ξεπερνάει τα 350.000, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί είναι, θα δοθεί προς χρήση στους συμπολίτες μας. Όπως επίσης μια πρόταση που έφερε ο Δήμος Κασάνδρας για το κόμβο της Καλάνδρας. Είναι σε εξέλιξη, έχουμε μια μελετούλα την οποία βλέπουμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στη Φούρκα ήταν επιτελής και είναι ο κόμβος ο οποίος υπάρχει, στις προθέσεις μας είναι να το δούμε στο άμεσο μέλλον. Και έτσι κλείνουμε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο ποδιού,
το οποίο νομίζω ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα και την κατάσταση σε επίπεδο οδικής ασφάλειας. Αξίζει να πω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι ένα έργο, κάνετε ένα έργο στη Φούρκα. Νομίζω σε αντιπεριφέρειες, σε τις περιφέρειες δεν ξέρω. Μια αντιστήριξη που έγινε εκεί, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί πέφτανε και πέτρες, μάλλον βράχυμες στο δρόμο. Έτσι, επί σειρά ετών είχαμε ένα τεράστιο θέμα και όλο το βουνό μετακινήθηκε και ήρθε προς το δρόμο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει, όταν είχαμε καιρικές συνθήκες δύσκολες στην περιοχή λόγω των βροχοπτώσεων, είχαμε κατακτώσεις. Κατέβαινε το βουνό μέσα στο δρόμο. Με την παρέβαση που κάναμε, που δεν ήταν επίσης μικρή, πάνω από 300 χιλιάρικα. Ολοκληρώθηκε, ναι. Ωραία. Θεωρώ ότι τουλάχιστον για πολλά χρόνια δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Είναι ένα από αυτά τα μικρά έργα των 200, 300, 400 χιλιάδων που γίναν σε επίπεδο νομού βασικά, και άλλαξαν την εικόνα. Βασικά έργα είναι. Ήταν βασικά έργα. Κινδύνευαν άνθρωποι. Θυμάμαι κάποια στιγμή έπεσε ένας βράχος και πέρασε από ένα λεωφορείο στα 20 μέτρα. Ναι. Ένας βράχος τέτοιο σε λεωφορείο έχει νεκρούς. Είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις στην Ορονόπολη, αν θυμάστε, όπου και εκεί έχουμε παρέμβει τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Συνεπώς, κάνουμε, όπως είπα, σημειακές παρεμβάσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δουλεύουμε στη Σιθωνία ήδη, καταπτώσεις οι οποίες έγιναν στη συγκεκριμένη περιοχή αποκαθίστανται. Σε καθημερινή βάση είμαστε στο κύκλωμα, με συνεργεία τα οποία είναι τριετούς διάρκειας και περιέρχονται το νομό, όπου βλέπουμε όπου υπάρχουν πέτρες πεσμένες στο οδικό δίκτυο, όπου είναι χαλασμένα τα στιθέα, όπου χρειάζεται να κοπούν κάποια δέντρα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση μέσα από εργολαβία, όπως είπα, τριετούς διάρκειας. Άρα έχουμε ένα γενικό σημάσμα του νομού, το οποίο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε πως ναι, αλλάξαμε. Δεν γίναμε αυτό που θέλαμε να γίνουμε, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Συμφωνώ με ό,τι λέτε. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω και κάτι άλλο. Ίσως δεν το γνωρίζετε. Μάλλον ζείτε στη Χαλκιδική, δεν το γνωρίζετε. Ομιλώ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για το μποτιλιάρισμα, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα και είναι από την Θεσσαλονίκη, 100% θα πούνε ότι έχω δίκιο εγώ. Και θα σας πω αμέσως, μάλλον μπορείτε να πείτε κι εσείς. Το μποτιλιάρισμα στο περιβόητο, αυτό φανάρι, όπως το λέμε, της Νικήτης. Απ' τη μια πλευρά μπορούμε να πούμε ότι η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί. Βάζει έναν άνθρωπο και έναν τροχονόμετρο πάνω να λειτουργεί. Όταν μιλάμε για τέτοιο όγκο οχημάτων και υπάρχει ουρά 3 και 4 και 5 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να μου απαντήσετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ότι κύριε Παπαδόπουλε, εγώ δεν έχω καμία. Εγώ. Η Αντιπεριφέρεια δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Δήμος κτλ. Το Υπουργείο. Όχι. Δεν θα μπορούσε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μου λέτε τόσα πράγματα εδώ. Δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν είναι μεγάλο το έργο. Για πάμε να δούμε τώρα που δεν είναι μεγάλο το έργο. Το λέτε εσείς. Είπατε για δύο κόμβους, μου είπατε πριν από. Λοιπόν, δεν είναι θέμα να κάνουμε. Χανιώτικα Λάνδρα Φούρκα. Η Νικήτη δεν αντιμετωπίζεται με ένα κόμβο. Η Νικήτη είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά. Το φανάρι, ένα κόμβο φανάρι δεν θα βοηθούσε, λέτε. Θα σας πω. Το οποίο αφορά την κίνηση ολόκληρου του δεύτερου ποδιού. Ένα πόδι το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια και με την ιδιαίτερα. Εξαιρετική ανάγκη. Με την ιδιαίτερη ανάπτυξη που παρουσιάζει και η Νικήτη, και όχι μόνο, και ο Μαρμαράς και η Βορβουρού και τα χωριά κάτω, Σάρτιση και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, σωστά. Όχι και λίμωνο. Σκοπός και στόχος είναι η ανάπτυξη της περιοχής. Παρένθεση στον Άγιο Ιωάννη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το γνωρίζετε, λοιπόν, είναι μια εξαιρετική μονάδα τουριστική. Βεβαίως. Και θα συνεχίσει στην περιοχή να αυτό είναι κόσμος, όμως. Επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι ο κόσμος, αυτό είναι κίνηση. Ωραία. Αυτό είναι αυτοκίνητα. Ωραία. Πού θα πάνε αυτοί. Να μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα όταν έγινε πριν από 50 χρόνια, γιατί τότε έγινε. Είναι τότε έγινε, ναι. Έγινε με την προοπτική ότι θα περάσει συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων και να εξυπηρετεί τις ανάγκες κυρίως των πολιτών του νομού Χαλκιδικής. Κανείς δεν φαντάστηκε το 1968-70 ότι ξέρετε η Χαλκιδική το 2020 θα δέχεται 120.000 αυτοκίνητα κάθε Παρασκευή, ξέρω εγώ, σε επίπεδο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τα χωριά τότε είχαν 5 αυτοκίνητα σε όλο το χωριό. Τώρα υπάρχουν 3 σε κάθε 100 σπίτι. 100 κάρα. Ναι, είχα. Κάρα. Τώρα υπάρχουν 3 σε κάθε σπίτι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Συνεπώς, τι σκοπέ, η ανάπτυξη τρέχει πολύ πιο γρήγορα σωστά από ότι η κατασκευή των υποδομών. Συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προλάβει κάποιος. Πολύ μάλιστα από τη στιγμή που μια χώρα αντιμετώπισε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα, δηλαδή η οικονομική κρίση της δεκαετίας, καθώς επίσης και η αυξητική πορεία που είχε ο τουρισμός σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο νομού Χαλκιδικής. Άρα καταφέραμε ως Περιφέρεια Χαλκιδικής Μακεδονίας, δώσαμε ένα εξαιρετικό κύκλωμα αυτό της Κασάνδρας, από Θεσσαλονίκη με την κατασκευή τώρα πλέον του ορφανού χιλιόμετρου που θα δοθεί μέσα στο καλοκαίρι στην κίνηση, ναι, σε χρήση, να φτάνει πολύ πολύ γρήγορα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Βάλτα. Σωστά.
Εκεί πλέον, ναι, μεν θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το παλιούριο συγκεκριμένο δρόμο. Προσωπική άποψη εκφράζω. Εύχομαι το Δημοτικό Συμβούλιο να την πάρει την απόφαση, γιατί το προηγούμενο, όχι το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει διαφορετικά να μην συνεχιστεί ο δρόμο προ τα κάτω. Παρατάθετο όμω και μέχρι τον κόμβο εκεί τη Καλλιθέα, χωρίζεται κίνηση δεξιά-αριστερά. Αυτοί που θέλουν να πάνε φούρκα και σπάει ελαφρώ. Δεν σημαίνει ότι λύσαμε πλήρω το πρόβλημα, όμω έχει λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σωστά. Για να περάσουμε στη Σιθωνία τώρα και το δρόμο Μουδανιά-Νικήτη, όπου μια μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύο κομμάτια χωρισμένη, το πρώτο κομμάτι από τα Μουδανιά μέχρι την Ορμήλια, συγκεκριμένα το Βατοπέδι, και το επόμενο από το Βατοπέδι μέχρι την Νικήτη. Ναι. Το δεύτερο κομμάτι βρίσκεται πιο μπροστά, δουλεύεται πιο γρήγορα. Έχει ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση της Νικήτης, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή, αν θέλετε, από το σύνολο των κατοίκων της Νικήτης, καθότι θεωρούν ότι απομονώνεται το χωριό εν μέρη. Είναι δύσκολο σε κατασκευαστικό έργο, καθότι την Νικήτη εγκάρσια τον δρόμο τον κόβουν 3-4 μεγάλα ρέματα. Ρέματα. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα ρέματα θα περάσουν τον δρόμο, την υπογειοποίηση μάλλον του δρόμου, δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαι σε θέση τεχνικά, δεν το κατέχω. Είπαμε πρόσφατα, πριν από. Αν γίνει ένα πλήρη εγκυβωτισμό των ρεμάτων, δεν βολεύει αυτό, κύριε την Περιφερειάρχα. Πώς θα περάσει την κάτω πλευρατικά, θα περάσει κάτω από την υπογειοποίηση. Δεν είναι μηχανικός, αλλά. Μπράβο, αυτό είπα και εγώ ακριβώς. Άρα, επομένως, έχουμε συνοηθεί με τον Περιφερειάρχη και με το Δημοτικό και με τον Δήμαρχο. Δεν θα βοηθούσε προς το παρόν, κύριε την Περιφερειάρχο, να πάρει μπρος όλη η μελέτη. Δεν θα βοηθούσε ένα μικρό κόμβο εκεί. Φτάσουμε, μικρό δεν μπορεί να είναι. Να εξυπηρετείται ο κόσμο εκεί πέρα. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Να κλείσουμε λίγο το θέμα τη υπογειοποίηση, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κουβεντιαστεί ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή, στην Περιφερειακή Ενότητα και στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. Όπου τη συγκεκριμένη μελέτη τη υπογειοποίηση θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Για να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα, αν μπορεί να εφαρμοστεί. Αν. Για να γίνει και αποδεκτό από του κατοίκου τη περιοχή. Η παράκαμψη δεν προβλέπεται. Ούτε οι απολωτριώσεις βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε και το ανάγλυφο της περιοχής μπορεί να γίνει, να δώσει τη δυνατότητα αυτή. Τέλος, αυτό που είπατε για τον μικρό κόμβο, εμείς δεν λέμε για ένα μικρό κόμβο. Υπάρχει μια μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ακόμα, η οποία μιλάει για τρεις κόμβους, αν θυμάμαι καλά, εντός της Νικήτης, roundabout, έτσι, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα της συνεχούς κίνησης και όχι του σταματήματος. Υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων περίπου, 4 εκατομμύρια ήταν από την κεντρική διοίκηση και άλλα 4 θα έβαζε ο Δήμος. Ευελπιστούσαμε ότι μέσω της δημοπρασίας θα πέφταμε περίπου στο μισό ποσό. Υπήρχε μια μελέτη σε εξέλιξη της συγκοινωνιακής, μια συγκοινωνιακή μελέτη η οποία δεν ήταν δυνατόν με COVID να δοθεί πραγματική εικόνα, καθότι η κατάσταση η οποία επικρατούσε το 2020 δεν ήταν αυτή που είναι η σύνηθης. Φέτος τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ολοκληρώθηκε όμως φέτος. Δόθηκε δυνατότητα αυτή δηλαδή για να δώσουμε την πραγματική κίνηση την οποία δέχεται η περιοχή. Άρα θα πει κάποιος πως είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάμε σε τέτοια δημοπράτηση και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα συγκεκριμένο έργο. Δεν τα αφήνουμε. Ούτε στις προθέσεις τις δικές μας είναι να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Πολύ περισσότερο βρείτε με έναν αντιπεριφερειάρχη, έναν δήμαρχο, ο οποίος θα θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Κανείς. Κανείς δεν το πει αυτό, για όνομα του Θεού. Ανάμεσα. Επομένως, είναι στις προτεραιότητες, θα πω εγώ, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας να το προχωρήσουμε. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Σιθωνίας. Να πω δύο κουβέντες για το Βορρά. Αν μπορούμε σύντομα όμως, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Βρισκόμαστε στη Σιθωνία. Θέλω να μου πείτε για δύο έργα. Γιατί να κοιτάξουμε και λίγο τους αλλοίες της περιοχής. Πόρτο Κουφό. Μόνο η λέξη το λέει, το γνωρίζουν περισσότεροι από ότι τους ανθρώπους μας βλέπουν τώρα. Τι γίνεται με το λιμένα του Πόρτο Κουφό και ένα άλλο έργο που ήταν σε εξέλιξη, ένα αλλιευτικό καταφύγιο μάλλον ήταν στην περιοχή, Πηγαδάκι στην Σικιά. Όχι, δεν ήταν, ήταν... Τι ήταν εκείνο? Όχι αλλιευτικό καταφύγιο, δεν ήταν... πάση περιπτώσει. Πήγαν πάνω του ψαράδε. Μικρό τουριστικό σκαφό. Ναι, το χρησιμοποιούν οι πάντε. Ήταν μεικτό. Α, ήταν μεικτό. Γιατί ήταν πάνω του ψαράδε εκεί γι' αυτό. Το λιμάνι και πήγαν να μα πει ολοκληρώθηκε. Μάλιστα. Πόσο κόστησε το τρένο, πρώτη του φάση. Η περιφερειάρχα. Ήταν πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Τρία κοντά νομίζω. Η πρώτη του φάση. Η δεύτερη φάση θα εξελιχθεί νομίζω στο άμεσο χρονικό διάστημα. Που προβλέπει προβλήτα ξεχωριστή που θα καλύπτει το υπάρχον λιμάνι και βεβαίως τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. Γιατί με τη μελέτη που είχε γίνει δημιουργήθηκε κάποιο θέμα στην παραλία μπροστά από το λιμανάκι και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα είναι αυτό.
στο πρώτο κουφό. Mm-hmm. Έργο το οποίο το έχει το λιμενικό ταμείο της περιοχής, της Ιδονίας. Ναι. Όπως και αυτό του Μαρμαρά επίσης. Ναι. Άρα είναι δύο λιμάνια μεγάλα, τα οποία στην πορεία του χρόνου φαντάζομαι τα επόμενα 2-3 χρόνια τα έργα θα ολοκληρωθούν και θα το δουν προς χρήση και για τους κατοίκους της περιοχής και για τους αλληλείς και για τους επισκέπτες πολύ περισσότερο. Ουσιαστικά θα δώσουν πήραν μια μπρος. Άλλη πνοή κατά την άποψη. Ουσιαστικά πήραν μπρος. Άρα δεν σταματάνε, βεβαίως, δεν βεβαίως, σταματάνε βεβαίως. Λέτε. Βεβαίως, όχι. Είναι στην πορεία υλοποίηση των έργων. Ούτως ή άλλως. Έχουν ενταχθεί, προχωράνε και θα συνεχίσουν τα έργα ούτως ή άλλως. Όπως είπα. Για το Βορρά που είπα προηγουμένως και αφορά δύο κουβέντες. Έχουμε ολοκληρώσει από Πολύγυρο μέχρι Ουρανούπολη τα κομμάτια των ασφαλτοστρώσεων. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε και βάζουμε στόχο τώρα τι είναι, το τρυπητή Ουρανούπολη, ο περίφημος πεζόδρομος, ένα σε ύψος περίπου 4 εκατομμυρίων που θα επιδιώξουμε να το βάλουμε από κάποιο έργο προγράμματος, είτε πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε κάποιο άλλο πρόγραμμα, για να αποκτήσουμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλει συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Εξαιρετικό αυτό, γιατί όντως είναι και επικίνδυνο εκεί, κυρία την Περιφερειάρχη. Ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ναι, βγαίνουν άνθρωποι στον δρόμο, φανταστείτε. Και... Ο φωτισμός δεν είναι καλός. Δύσκολα. Λοιπόν, θα διακόψουμε κάπου εδώ, κύριε Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Μιλάμε για έργα στον νομό Χαλκιδικής, τα οποία μας αναφέρει και μας επεξηγεί. Μας επεξήγησε, μάλλον, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Ιωάννης, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Κύριε Γιώργο, θέλω να κλείσουμε. Είπαμε αρκετά πράγματα και μακάρι να γίνουν όλα αυτά που μου είπατε. Εγώ χαίρομαι πραγματικά, γιατί η Χαλκιδική είναι ένας τόπος που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και μακάρι να πάνε όλα καλά. Να βγείτε. Είναι ο τόπος της καρδιάς μας. Αληθινός. Ναι. Ο τόπος της καρδιάς μας. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι, ναι. Σαν το πικιστικό μου ακούγεται αυτό, κύριε. Καλά κάνετε όμως, δουλειά σας κάνετε. Θέλω να ολοκληρώσουμε κάτι άλλο. Είναι κάτι προσωπικό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Είστε αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην ομαρχία και είστε αντινομάρχης κάποτε. Από το 95. Από το 95. Είστε αρκετά χρόνια, είστε εμπειρότατος, είστε αντιπεριφερειάρχης αρκετά χρόνια με τον κύριο Τζιτζικώστα. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό για τον κύριο Τζιτζικώστα. Ακούγονται κάποια πράγματα στα δημοσιογραφικά γραφεία, ξέρετε. Επειδή όσο βαδίζουμε προς εκλογές, ακούγονται διάφορα ονόματα. Είναι διάφορα, θα ακούγονται. Πάντα έτσι γινόταν, αλλά όταν έχει ένας δημοσιογράφος δυνατότητα εκ του σύναγκης να βλέπει τον άνθρωπο μπροστά του, γιατί να ακούει τα κουτσομπολιά και να με ρωτήσει τον ίδιο. Παράτε τον τώρα που δεν μπορεί να πει. Το καλό με εμάς είναι ότι μπορούμε και ρωτάμε. Έτσι. Πείτε μου λίγο, θα ασχοληθείτε ξανά με την αυτοδιοίκηση, γιατί ακούγεται ότι ίσως θέλετε να μεταβείτε προς το κεντρικό επίπεδο. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δείτε, θα είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ μαζί σας. Στην αυτοδιοίκηση έχω από το 95. Όπως είπα. Λοιπόν, 26 χρόνια μέχρι σήμερα, από τα 26 χρόνια τα 19 σε θέσεις ευθύνης. 8 χρόνια αντινομάρχης, 11 χρόνια μέχρι τώρα αντιπεριφερειάρχης. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Πολύ μεγάλο κύκλο, ο οποίος έχει ακόμα 2 χρόνια μπροστά του. Ναι. Η περιφερειακή περίοδος τελειώνει το 2023. 2023, που γίνονται εκλογές. Και βεβαίως συνετός, κατά την άποψη δική μου, θα πρέπει να είναι ο καθής από εμάς όταν αναλαμβάνει την ευθύνη. Η οποία είναι βαριά στις πλάτες όλων ημών. Ειδικά σε μια τέτοια χρονική περίοδο όπως είναι η δική μας σήμερα. Εμπιστεύτηκε ο Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Τζικώστας, τον νομό Χαλκιδικής, στο συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ και όπως είπα, πολλά χρόνια. Mm. Άρα θα πρέπει να το βγάλουμε ως προπρόσωπο, το πούμε έτσι. Όπως και αυτός με τις δικές του κινήσεις στηρίζει και εμάς. Είναι πολύ ηθικό αυτό. Θα κάνουμε το καλύτερο επομένως δυνατόν ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Και εύχομαι ολοψύχως να συνεχίσει η Χαλκιδική σε έναν δρόμο ανάπτυξη σαν αυτό που μπήκε, γιατί μπήκε, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει κάποιος. Όσον αφορά τη δική μου πορεία, νομίζω ότι τα 28 χρόνια θα κλείσουμε πρώτο Θεός να είμαστε γεροί. Το κυριότερο. Από εκεί αρχίζουμε. Γιατί περνάμε και δύσκολα σε επίπεδο υγειονομικό. Ναι, είναι πλέον. Δύσκολα τα πράγματα. Θα προσέχετε λίγο παραπάνω. Θα κλείσουμε 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Άρα μου δίνει το δικαίωμα, θα πω εγώ, να σκέφτομαι κάτι κάπως διαφορετικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε μονάχα εκεί, βλέπεις μόνο αυτό. Αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή είναι να βγάλουμε τη διετία. Και να τη βγάλουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και να τελειώσουν όλα αυτά που είπατε, αναφέρατε πριν από λίγο. Βεβαίως. Να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα οποία έχουμε σε στόχο και σκοπό. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι προσανατολίζουμε κάποια στιγμή να ασχοληθώ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δοθεί ευκαιρία επομένως και αν και εφόσον η δυνατότητα είναι τέτοια που θα μου το επιτρέπει. Σαφέστατα θα ήθελα να ασχοληθώ. Ναι. Το έχω δηλώσει σε όλους τους τόνους, όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, 2-3 χρόνια τα τελευταία. Κάτι το οποίο
θεωρώ ότι είναι θεμητό με την έννοια πως 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, να αφήσουμε και κανένα καινούριο. με δύναμη καινούρια, με νέα μυαλά. Κανένα καινούριο να μπει στα κανάλια της αυτοδιοίκησης. Χρειαζόμαστε νέο αίμα σε κάθε περίπτωση. Και υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν άνθρωποι, αυτό ήθελα να πω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επάξια μπορούν να πάρουν τον νομό στις πλάτες τους και να το φτάσουν ψηλά. Συνεπώς αυτό χωρίς να σημαίνει ότι παρετούμαστε των καθηκόντων και των υποχρεώσεών μας, γιατί όπως είπα. Νωρίς να παραιτηθείτε, κύριε Διπερφυρά. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι το καθήκον πιστή σε αυτό που μας ανέθεσαν και η θητεία μας θα πρέπει να είναι τέτοια που να δικαιολογεί και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας και το ότι είμαστε άνθρωποι ευθύνης που αυτό που αναλαμβάνουμε το τελειώνουμε. Κύριε Γιώργο, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και στο εξής. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Εξαιρετικά αυτά που ακούσαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Να είστε καλά. Εγώ εύχομαι ολοψύχως να πάμε σε καλές χριστουγεννιάτικες γιορτές. Πρώτα Θεός, θα είμαστε γεροί. Και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Να είστε καλά. Εμβολιαζόμαστε. Εμβολιαζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Για άλλη μια φορά δημοσίως, ευχαριστώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής για την χαρά που μου έδωσε να τον φιλοξενήσω. Εμείς αύριο στις 9 και σε επανάληψη στη 1:30 και πάλι μαζί. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους.